Εγώ θέλω να μου πείτε κάτι. Δεν επιτυγχάνεται η συμφωνία. Γιατί στην πραγματικότητα η συμφωνία τι λέει? Ότι θέλουμε για πρώτη φορά αριστερά κοτσαμπάσει να μαζεύει φόρους. Αυτό λέει η συμφωνία. Τα άλλα είναι μπουρδες. Δεν σου δίνουν ποτέ κάτι που είναι αναπτυξιακό. Θα σου δίνουν κάτι που θα είναι ελέγξιμο. Δεν το κατάλαβε ποτέ κανένας εδώ στην χώρα. Το καταλάβαμε. Εσείς τι λέτε? Λοιπόν, ακούστε, καταρχήν. Ναι. Νομίζω ότι βρισκόμαστε στην πιο σημαντική στιγμή, ίσως της τελευταίας 20ετίας, θα έλεγα. Και βέβαια, νομίζω ότι όλοι μας θεωρούμε την Ελλάδα ότι ανήκει ή πρέπει να βρίσκεται στην Ευρώπη και στο Euro. Οι περισσότεροι, τουλάχιστον Έλληνες, αυτό λένε και δημοσκοπικά. Ερχόμαστε και ρωτάμε το εξής. Οι Ευρωπαίοι απέναντι σε εμάς και στους Πορτογάλους, τους Ισπανούς, τους Ιρλανδούς, τους Κύπριους, τους Ιταλούς, θέλαν να έχουν μια διαφορετική αντιμετώπιση ή είναι η ίδια αντιμετώπιση? Μήπως αυτό είναι το ίδιο και εμείς δρούμε αντίθετα ή αντίστροφα? Εάν προσθέσουμε σε αυτό και ποια είναι η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος σήμερα στην πιο κρίσιμη στιγμή, είναι φιλοευρωπαϊκή, είναι υπερατλαντική, είναι ρωσική, είναι κινέζικη? Ναι. Λέω λοιπόν. Όταν μαθαίνω είναι κλειστές οι πόρτες. Κύριε Τράγκα. Έφτασε ο Ομπάμα, κύριε Παντούλη, έφτασε ο Ομπάμα, πλανητάρχης, πρόεδρος των ΗΠΑ, να πει στην Αθήνα σοβαρευτείτε. Είναι πράγμα αυτό? Ναι, αλλά πριν λίγο είχαμε ακούσει ότι θα κάνουμε εδώ κάποια βάση στην Ελλάδα, σε κάποιο νησί. Ποιο κάποια βάση? Κάποια βάση. Δεν είχαμε ακούσει για την Κάρπαθο. Ναι. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Ναι, οι Αμερικανοί. Δεν είπανε ναι, αλλά είπαμε εμείς να δώσουμε. Για να δώσει κάτι πρέπει να σου ζητήσει. Αεροπορική δραστηριότητα. Νομίζω ότι υπερέβαλαν όσοι είπαν για βάση. Μίλησε για χρήση του αεροδρομίου της Καρπάθου από αμερικανικές δυνάμεις. Αυτό είπε. Λέω λοιπόν. Δεν θέλω να το αμβλύνω. Λέω λοιπόν. Αλλά αυτό είπε. Οι άλλες χώρες της Ευρώπης, η Ευρώπη στο σύνολό της, τις θέλουν και δεν θέλουν εμάς? Ή εμείς απέναντι στη Ευρώπη έχουμε μία περίεργη στάση? Αυτό τι, θα πρέπει να το κύριε Παντούλη, τώρα περίεργα και περίεργα. Θα πω το εξής. Τι είμαστε δηλαδή? Εγώ θα σας πω. Είμαστε αριστερόστροφοι? Όχι, είμαστε παλαιοί κομμουνιστές που θέλουμε τη Μόσχα? Τι είμαστε ρε παιδιά? Δεν ξέρει κανείς. Τι είμαστε ρε παιδιά? Εγώ λοιπόν. Δεν είναι, είμαστε. Καλά λέει ο Χαϊκάλη. Έλληνες είμαστε. Ψάχνουμε έναν τρόπο. Ποιος είναι ο τρόπος? Δεν πρέπει όμως να είναι και βλακώδης? Όχι, γιατί είναι βλακώδης? Τώρα σου φαίνεται βλακώδης. Αυτό εξηγώ. Όταν διαλυόταν πριν 5 χρόνια από κάποιους, γιατί δεν αναπληρώσαμε τότε? Ναι, μισό λεπτό. Μπορώ να πω. Όταν διαπραγματεύεσαι με τους δυτικούς. Πρέπει να σκύψει κεφάλι. Όχι. Πρέπει να όχι λοιπόν. Μισό λεπτό. Βάζει ως εργαλείο πάνω αντίρροπον το όπλο της ανάπτυξης σχέσεων με τη Ρωσία και νομίζεις ότι θα σε ακούσουνε? Όπως είσαι λιλιπούτιος και έτοιμος για διάλυση. Βάζεις εσύ βλακωδός στο τραπέζι της διπλωματίας ότι ξέρεις άμα δεν μου κάνεις το χατήρι, εγώ θα πάω στη Μόσχα να μου το κάνει ο Βλαδίμηρος. Ναι, αλλά με συγχωρείς, η Ευρώπη διέλυσε την αγροτική παραγωγή. Κάνοντας εμπάρκο. Ναι, αλλά. Ναι, αλλά δεν αγοράζει ο Βλαδίμηρος τα βερίκοκα. Κατάλαβε το, ο φίλος Βλαδίμηρος δεν αγοράζει ροδάκινα, φραουλίτσες και φραουλίτσες. Τα αγοράζει. Ναι. Τα αγοράζει. Η ζημιά που έγινε με τους αγροτικούς. Τα αγόραζε. Όχι, και είπε τώρα για παιδί, για να δεν από την εποχή του Σαββαρά τάκοψε. Δημιουργήστε κοινοπραξίες και εταιρείες να γίνετε μέσω των εταιριών. Ναι, και έτσι και μέχρι να τις κάνουμε θα αγοράσουμε. Όχι, γίνανε, είναι ξεκινήσει, έχουν ξεκινήσει. Ναι. Και το λες αυτό. Δεν έχουν ξεκινήσει. Καλή αγάπη μου. Λέω λοιπόν. Υπάρχει κατάλογος απαγόρευσης εισόδου Ρώσων αξιωματούχων και επιχειρηματιών στη Δύση. Ούτε για τουρισμό δεν μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα. Ωραία, εσύ τώρα, λέτε πράγματα τα οποία είναι ήθε. Τι θες να μου πεις τώρα, δηλαδή? Πρέπει να σκύψω το κεφάλι στο δυτικό κόσμο. Δεν σου λέω να σκύψω. Μην το σκύψεις, κάνε το κούκκι. Όχι, δεν σου είπα ότι είναι. Αλλά όχι, το σκεπτικό σου προσπαθεί. Δεν σου είπα. Δεν βάζεις το τραπέζι. Δηλαδή γεωστρατηγικές και γεωπολιτικές συμμαχίες δεν κάνει τίποτα. Δεν είμαι πολιτικός, αλλά συντονιστής ενός τηλεοπτικού πάνελ. Αλλά ψάχνω να βρω. Αλλά εγώ σου λέω την άποψή μου ευθέως και ειλικρινώς. Στο τραπέζι δεν βάζεις ως όπλο. Θα φύγω από σένα, γλυκέ μου. Δεν ξέρω αν υπόθηκε κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν υπόθηκε κάτι τέτοιο. Μα δεν ξέρω αν υπόθηκε κάτι τέτοιο. Αφού έχουμε πάει 10 φορές στη Ρωσία. Έχουν πάει στη Ρωσία για άλλα πράγματα. Να κοιτάνε για άλλα πράγματα. Δεν ξέρω αν έπεσε το τραπέζι του διαπραγματεύσεων. Ότι πήγανε. Αλλά το τι έγινε αυτό δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Δεν έπεσε το τραπέζι. Παιδιά, αν δεν φύγετε, καμουν δώστε εσεί, θα πάω στου άλλου. Έτσι όπω το θέτει, δεν νομίζω τι έγινε. Σε καμία περίπτωση. Η ρωσόφιλη κυβέρνηση. Ότι απειλήσαμε ότι αν δεν φύγουμε θα φύγουμε. Δεν έχεις ακούσει το η ρωσόφιλη κυβέρνηση των Αθηνών? Άλλο τι λένε απ' έξω. Με συγχωρείς, άλλο τι λένε απ' έξω. Μα δεν είναι σημασία, σιγά τώρα. Σου λέω ότι είναι ξένοι. Και λοιπόν.
Εδώ λένε ότι δεν έχουν, ότι δεν έχουν πει τίποτα. Λοιπόν, είμαστε... Ότι δεν προτείναμε τίποτα ξαφνικά. Οι αθώες περιστερές. Δηλαδή, μοναχώς το Τσίπρας κάθεται και σκέφτεται. Θα πω εγώ ότι ζητήσατε το 23% και εγώ θα το πω στο 11% και θα κάνουμε μια, κάνει μια πραγματεύση μόνος του. Αυτό μου λες. Γιατί ξέρει δεν είπατε τίποτα. Μα ψάχνω να βρω τη λογική μα. Δεν στο ραδιόφωνο ποτέ κανείς να μην βρεθεί στη θέση. Βεβαίως και θέλω να σου πω και κάτι. Εάν αυτή τη στιγμή η χώρα. Ο Τσίπρας δεν είχε καμία σχέση με τον σκάνδαλο πολιτικών. Είτε μας αρέσει όχι. Ο Τσίπρας λόγω των 40 ετών. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Λόγω δεν έχει αμαρτωλό παρελθόν γιατί δεν συμμετείχε στην πολιτική ζωή. Ωραία. Είναι αθώος του αίματος που έπνιξε τη χώρα με μνημόνια, διαφθορές και σκάνδαλα. Κύριε Παντούλη, ολοκληρώστε να πάω στον κύριο Βοράτη. Θα έλεγα ότι μόλις είχα ξεκινήσει, λέω λοιπόν ότι και κάνοντας φωναχτά τη σκέψη μου, νομίζω ότι καταρχήν το μεγαλύτερο πρόβλημα στη χώρα μας ήταν το πρόβλημα της νομοθετικής εξουσίας. Της εκάστοτε νομοθετικής εξουσίας. Αυτή είναι ανάλυση όμως που αρχίζει από το παρελθόν. Βεβαίως. Εδώ έχουμε και από το παρελθόν. Έχω... Γιατί ο κύριος Χαϊκάλης έχει δηλαδή, δίκιο. Όχι, ο κύριος έχει Χαϊκάλης δίκιο στο εξής πράγμα. Στο εξής πράγμα. Ένα λεπτό. Αν ξεκινήσουμε ένα λεπτό. Μεταπολίτευση. Όχι, δεν είπαμε μεταπολίτευση. Ένα λεπτό, κύριε Τράγκα. Ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Ενώ την έχουν κάνει 30 χρόνια άλλες χώρες, τη φέραμε κατά πέτηση πριν 2,5 χρόνια. Μπράβο. Όταν λέμε για κεντρικές προμήθειες που ξοδεύανε χρήματα για τα νοσοκομεία, ακόμα δεν έχει γίνει στη χώρα μας. Κύριε Παντουλή, λέω, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση λοιπόν, ήρθε ταυτόχρονα με τη μείωση των συντάξεων και τα γενώσεις. Ένα λεπτό. Μην την αναφέρετε ως μνημονιακό μέτρο. Γιατί να μην την αναφέρουμε, κύριε Τράγκα, την αναφέρετε, διότι πηγαίνετε τα φάρμακα 5,6. Έχετε τις ποιότητες φάρμακα. Όχι, κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος. Τα γενώσιμα είναι πολύ καλά. Είναι καταπληκτικά. Λέω λοιπόν, είναι ωραιότερη η χώρα μας που δίνει 1,8. Δεν μπορώ να κάνω ανάλυση. Πέστε κύριε Μαντή, εντάξει, ό,τι θέλετε πείτε. Προτιμώ να ακολουθήσω και να παρακολουθήσω. Πείτε μου σας πάρα. Λέω λοιπόν, είναι δυνατόν να ξοδεύει 5,8 δις για το φάρμακο το 2005-2006 η χώρα μας και τώρα να είμαστε 1,8 δις. Και ποια είναι η αλήθεια λοιπόν, το 5,6 ή το 1,8. Η αλήθεια είναι το 2,5 δις. Το οποίο όμως δεν γινότανε διότι κάποιοι δεν να υπήρχε έλεγχος και στο φάρμακο. Και γι' αυτό ακριβώς καταντήσαμε να πέσει η χώρα. Ένα παράδειγμα αυτό. Όπως παράδειγμα, εγώ σαν δήμαρχος παραδείγματος χάρη της πόλης μου, για να μπορέσω να κάνω μία χρήση γης, πρέπει να περάσω από το Υπουργείο του ΕΚΟΔΕ, από το Περιβάλλον, από το ΣΤΕ, από το Πέμπτο Συμβούλιο, από το πουθενά. Ενώ στον, ο αντίστοιχος Δήμος στην Ευρώπη, σε μία απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου το κάνει. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Τράγκα, μεταρρυθμίσεις? Γιατί δεν γίναν ποτέ ουσιαστικά οι μεταρρυθμίσεις στη χώρα? Έτσι. Διότι κάποιος συνέφερε αυτό. Και αυτή η μη μεταρρύθμιση σε πολλά ζητήματα, βλέπετε ασφαλιστικό, βλέπετε συντάξεις, βλέπετε πολλά άλλα. Τι σήμαινε? Σήμαινε ότι πήγαμε στον κρεμό και πέφτουμε από τον κρεμό. Και ερχόμαστε τόσο σήμερα λοιπόν που πέφτουμε στον κρεμό. Υπάρχει μια σταθερότητα η μέση και τέλος των πολιτικών για τους οποίους βγαίνουμε στην παγκοσμιότητα? Εγώ θα έλεγα ότι έχω μπερδεύτη, ίσως να είμαι έξω από αυτά και ίσως να τα ξέρουν κάποιοι μέσα. Λέω τι μπορεί να ξέρει ένας άνθρωπος της αυτοδιοίκησης, εκείνος που μπορεί, εάν θέλετε, καθημερινά με εμπειρία αλλά και με αγωνία να βλέπει που πάει η χώρα του. Εγώ λοιπόν σας λέω με τους αντιστοίχους συναδέλφους της Ευρώπης, βεβαίως, ναι. Θα σας πω λοιπόν ότι ενώ είχαν πάντα μια καλή άποψη για τη χώρα μας, για την ιστορία της, για την λεβεντιά της, για τον ηρωισμό της, τα τελευταία 20 χρόνια η χώρα μας, εγώ βάζω και τη σημερινή περίοδο, διότι γίνονται ακατέργαστα πράγματα και πολλές φορές επικίνδυνα πράγματα. Ποια θα ήθελα να είναι η κατάληξη? Να υπάρξει μια συμφωνία με αξιοπρέπεια, πιστεύω όλοι το θέλουν αυτό, αλλά και συγχρόνως να μην κάνουμε το μικρομάγκα, τον πιτσιρικά των 5 ετών, που δεν καταλαβαίνουμε τις συνέπειες και αυτό μας φέρει σε πράγματα τα οποία θα έχουν σημαντική ιστορική αξία που θα είναι πολύ αρνητικά για την ιστορία της χώρας μας γενικότερα.